Θα ξεκινήσω με τη διαβεβαίωση προς τον κύριο Μαντίδη ότι στην ΕΠΕΓΕ υπάρχει συνέχεια. Και αυτό το και δηλώνω. Εσείς έχετε συνέχεια. Το δηλώνω, κακό που μας έτσι βρήκε. Νομίζουν. Κακό που ο μας λόγος, βρήκε. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ότι, κατά τη γνώμη μου, η θητεία είναι τριετής του Διοικητικών Συμβουλίων. Απομένουν μέλη από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και στο επόμενο. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα, αγαστό κλίμα συνεργασίας και υπάρχει και συνεννόηση και επικοινωνία με όλους τους προηγούμενους προέδρους των τελευταίων 10-15 ετών. Αυτά αφήνω να τα διαβεβαιώσω γιατί ίσως είναι κάποια πράγματα που έχουν κάποια σημασία και θεωρώ ότι υπάρχει συνέχεια. Τώρα, το πράσινο είναι. Η θητεία λοιπόν είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα μέλη που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Τρεις ή τέσσερις από τους 7 ήταν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Να πω ότι εμείς προσπαθούμε να επικεντρώσουμε σε 3-4 πράγματα, προκειμένου να έχουμε έτσι μια δύναμη κρούσης και ένα αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουμε. Γιατί αν διαχυθούμε, φοβάμαι, σε πολύ περισσότερα, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο πενιχρό. Τα θέματα στα οποία θα αναφερθώ είναι η καταστολή της ενδοσκοπήσης, οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, το θέμα ιατρικής ευθύνης, θέματα ΕΟΠΗ, θέματα γιατρών ΕΣΥ, προβλήματα με ασφαλιστικές εταιρείες και τέλος το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του Παχαίου Εντέρου. Εμείς, θα με επιτρέψει και ο κύριος Παπαθεοδωρίδης, έχουμε δικαίωμα να βάζουμε αυτή τη διαφάνεια. Γιατί είχαμε μια καθοριστική συμβολή σε αυτό, το οποίο είναι ένας σταθμός. Έτσι. Ο νόμος, το άρθρο το συγκεκριμένο για τη χορήγηση καταστολής και αναλγησία στην ενδοσκόπηση, είναι ένας σταθμός στη γαστρεντερολογία. Βέβαια, επειδή προηγήθηκε ο κύριος Γουλής, υπήρξε μια άριστη συνεργασία σε εκείνη τη φάση με την ΕΓΕ στο να θέσουμε το πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια μπορέσαμε και καταφέραμε και υπήρξε αυτή η λύση. Βεβαίως, από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να βάλει, γιατί αυτά δεν γράφονται πουθενά, να βάλει τα επόμενα βήματα, γιατί αυτό είναι ένας σταθμός. Και χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα για να μπορεί αυτό να υλοποιηθεί και να υλοποιείται με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα και με αξιοπιστία σε αυτό που κάνουμε. Υπόθηκε και προηγουμένως με την πρωτοβουλία της ΕΓΕ και με συνεργασία δική μας υπήρξαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την καταστολή, οι οποίες και δημοσιεύτηκαν. Και να τονίσω εδώ ότι και επόμενα βήματα που κάνουμε τα κάνουμε σε συνεργασία με τη γαστρεντερολογική εταιρεία. Και αυτό κυρίως αφορά αυτό που λέμε το επόμενο βήμα. Υπάρχει ήδη και λειτουργεί μια κοινή επιτροπή ΕΓΕ-ΕΠΕΓΕ από δύο μέλη από την κάθε εταιρεία, η οποία έχει προχωρήσει στην επεξεργασία ενός προγράμματος εκπαίδευσης στην καταστολή. Τόσο διαβίου εκπαίδευσης, όσο και εκπαίδευσης των ειδικευωμένων στη χορήγηση καταστολής. Και αυτό σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να πάρει μια μορφή και να μπορέσουμε να το θέσουμε επίσημα στους φορείς, στο ΚΕΣΥ, στο Υπουργείο. Έχει παρελθεί ήδη στις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, η προποφόλη. Και συζητάμε, προς το παρόν δεν είναι αποφασισμένο, εάν το επόμενο βήμα, τουλάχιστον στον άμεσο χρόνο, θα είναι η ένταξη της προποφόλης σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση, στο ορατό μέλλον. Για τις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας γαστρεντερολογίας, το θέμα έχει τελειώσει από το ΚΕΣΥ από το 2021, όπου περιγράφεται με σαφήνεια και πλήρως, μπορώ να πω, ένας κατάλογος διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών που αφορούν τη γαστρεντερολογία. Αυτό το θέμα το έχουμε θέσει με επιστολή προς την αναπληρώτρια Υπουργό τον Νοέμβριο του 2022. Το θέσαμε και διαζώσει σε συνάντηση που είχαμε την 1η Απριλίου, μη σας μπερδεύει η ημερομηνία, είναι πραγματικό 1 Απριλίου του 2023. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ώστε να υλοποιηθεί υπομορφή για το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή μιας υπουργικής απόφασης, γιατί ήδη το κομμάτι το επεξεργασίας έχει τελειώσει από το ΚΕΣΥ.
Θέμα ιατρικής ευθύνης. Κατά την άποψή μας είναι ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει διαχρονικά και είναι πιο επιτακτικό σήμερα. Υπάρχει εδώ ημέρημνα για στρογγυλά τραπέζια σε συνέδρια και υπάρχει και στο παρόν συνέδριο για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Το σίγουρο είναι ότι ποια είναι τα δεδομένα. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει είναι ανύπαρκτο και ό,τι υπάρχει είναι τελείως αναχρονιστικό. Μπορούμε να βρεθούμε μπροστά σε σοβαρά προβλήματα στην άσκηση της ειδικότητας και χρειάζεται μια αναμόρφωση την οποία ήδη έχει εντοπίσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο οποίος κινείται και ο ίδιος παράλληλα προς την πολιτεία με συγκεκριμένες προτάσεις. Και ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, οι οποίες αποτελούν και δικό μας αίτημα και δική μας διεκδίκηση. Επειδή το θέμα των εμπειρογνωμόνων είναι κάτι που βρίσκεται, είναι πολύ προβληματικό και το έχουμε εντοπίσει, να υπάρξει ορισμός καταλόγου εμπειρογνωμόνων, που να αφορά και την ειδικότητά μας βέβαια, μετά από πρόταση συγκεκριμένη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία θα έχει συλλεγεί μέσω της επιστημονικής μας εταιρείας, δηλαδή της ΕΓΕ. Να δούμε τα θέματα της αστικής ευθύνης, όπου εκεί πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε καταλήξει και ομοφωνήσει ότι είναι απαραίτητα για όλους, είτε δουλεύουν στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, γιατί μπορεί να μας γλιτώσουν από μεγάλες δυσκολίες και περιπέτειες. Και κάτι το οποίο έχει υιοθετήσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι το Προδικαστικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όχι οποιαδήποτε υπόθεση που έχει πάει άσχημα, έχει υπάρξει μια επιπλοκή, να είναι αντικείμενο ενός μιας δικαστικής διένεξης, αλλά να υπάρχει ένα φίλτρο γνωμοδοτικού συμβουλίου, στο οποίο εμείς λέμε να είναι μεικτό με γιατρούς και με νομικούς, ώστε να μην πηγαίνουν όλα τα θέματα απριόρι σε δίκη. Και αυτό υπάρχει στο εξωτερικό, λειτουργεί σε χώρες, νομίζω στη Γαλλία και σε σκανδιναβικές χώρες. Λίγα λόγια για τα θέματα του ΕΟΠΗ, όπου τα πράγματα γενικώς είναι πολύ σκούρα και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες. Διεκδικούμε αύξηση κοστολόγησης των ενδοσκοπικών εξετάσεων. Διεκδικήσαμε, αλλά μάλλον μας απέρριψαν τα φίλτρα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου να υπάρχουν μηνύματα όταν υπάρχει πρόβλημα, είτε στη συνταγογράφηση εξετάσεων ή και φαρμάκων. Δηλαδή να προλαμβάνουμε το θέμα παρά να εκ των υστέρων να έρχονται και να μας ελέγχουν και να μας επιβάλλουν ποινές και καμπάνες με τα γνωστά προβλήματα που ξέρετε. Παράλληλα, και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης στο επόμενο διάστημα, είναι πώς θα καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τις θεραπευτικές ενδείξεις των φαρμάκων με βάση αποτελέσματα κλινικών μελετών και αυτό να το μορφοποιήσουμε και να το περάσουμε επίσημα προς την πολιτεία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, να ανανεώσουμε τις θεραπευτικές ενδείξεις των φαρμάκων αξιόπιστα, για να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό της εμπλοκής με τον ΕΟΠΗ. Στο θέμα ένταξης εξετάσεων στο σύστημα αναφέρθηκε ήδη και εκεί έχει υπάρξει καθυστέρηση, και στην καλαπροτεχτίνη υπάρχει καθυστέρηση και στην ελαστογραφία υπάρχει καθυστέρηση. Όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών, και αυτό είναι πολυπλόκαμο και περίπλοκο και χρειάζεται έτσι μαζική προσπάθεια, και αναφέρομαι περισσότερο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει και η ειδικότητά μας. Τα έχουμε περιγράψει και ο κύριος Δανδάκης πάρα πολύ καλά και έχουμε δημιουργήσει και φάκελο, έχουν υπάρξει και ομιλίες γι' αυτό. Είναι χαμηλές αμοιβές, πράξεις που δεν αμείβονται καθόλου, κατευθυνόμενη ιατρική από πλευράς ασφαλιών, καθυστερήσεις στην πληρωμή, δεν υπάρχει κάλυψη της προληπτικής κολονοσκόπησης και παντού χρειάζονται παρεμβάσεις και αλλαγές. Αυτό όμως θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας και μόνο με παρέμβαση έτσι, μαζική από πλευράς Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Τι διεκδικούμε? Αξιοπρεπείς αμοιβές χωρίς καθυστερήσεις, αποζημίωση των νεότερων τεχνικών και κάλυψη της προληπτικής κολονοσκόπησης. Έχουμε ήδη εδώ και 2 χρόνια καταθέσει συγκεκριμένο κείμενο και για τα προβλήματα και προτάσεις για την επίλυση του θέματος στον Πανελλήνιο Ιατρικό. Και θεωρούμε ότι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών με
τις επαγγελματικές εταιρείες ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο χωρίς την παρέμβαση κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Και τελευταίο, το θέμα της πρόληψης του καρκίνου παχαίως εντέρου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι κεντρικό στόχος για την ειδικότητά μας. Είναι κεντρικό στόχος για την ΕΠΕΓΕ η καθιέρωση ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι και ένα σημαντικό αποτύπωμα της προσφοράς μας προς την κοινωνία. Έχει βέβαια, δεν χρειάζεται να το πούμε, τεράστια ωφέλη και από πλευράς υγείας και από και οικονομικά ωφέλη. Και εμείς σαν εταιρεία εδώ και ένα μισή χρόνο είμαστε παρόντες και στο σχεδιασμό και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις που θα σας δείξω και έχουμε εκφράσει και τη βούληση των μελών μας ότι θέλει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ σας δείχνω κάτι πολύ παλιό που αφορά το οικονομικό όφελος αυτής της δράσης. Δεν θα επιμείνω. Εδώ είναι μια διαφάνεια από μια περσινή ομιλία που είχα κάνει στο προηγούμενο συνέδριο γαστρεντερολογίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα την περάσω έτσι γρήγορα. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει και εμείς και το κεντρικό κράτος και η πολιτεία να συνδράμει σε αυτά, προκειμένου να έχει απήχηση. Και εδώ θέλω να μείνω γιατί πρέπει να κάνουμε και προτάσεις. Αυτό είναι η πρότασή μας για την κατάρτιση μιας σύμβασης μεταξύ των γαστρεντερολόγων που θα συμμετάσχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης, εφόσον ξεκινήσει, με τον ΕΟΠΗ, με το Υπουργείο. Θεωρήσαμε ότι η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή, η τιμή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ σήμερα. Θα πρέπει να πάμε σε κάτι σαφέστατα καλύτερο, προκειμένου να υπάρχει συμμετοχή συναδέλφων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να έχει μια έτσι γεωγραφική αποδοχή από πλευρά συναδέλφων, να ενταχθούν δηλαδή όσο γίνεται σε ευρύτερη κλίμακα γεωγραφικά γαστρεντερολόγοι και αναφέρομαι κυρίως τους ιδιώτες πανελλαδικά, για να έχει μια εξάπλωση και επιτυχία. Είναι συγκεκριμένη πρόταση, την έχουμε καταθέσει. Βέβαια, όπως ξέρετε, όλα αυτά έχουν σταματήσει από το περασμένη άνοιξη, δεν ακούγεται κάτι. Σκοπός μας είναι στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα να πιέσουμε και πάλι προς την κατεύθυνση να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και μιας και το σκέλος των οραματικών στόχων ακούγεται λίγο έτσι μαξιμαλιστικό, ποιοι θα ήτανε, τρεις θα είναι για μας, είναι η θεσμοθέτηση των εταιριών, της ΕΓΕ βέβαια κατά κύριο λόγο, αλλά και της ΕΠΕΓΕ ως Συμβούλων της Πολιτείας του Υπουργείου και του ΚΕΣΥ σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας. Το δεύτερο, η συμμετοχή. Ετέθηκε και προηγουμένως, όσο περισσότεροι των συναδέλφων γαστρεντερολόγων και ιδίως των νεότερων στα δρόμενα. Και το τρίτο, η ανάδειξη του κοινωνικού μας ρόλου και μέσω της προσφοράς στη δράση του μαζικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το παράδειγμα της ρύθμισης για την καταστολή που σας έδειξα απέδειξε ότι δεν πρέπει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, όπως λέει και ο φίλτατος Χάρης Τσιόνης, που ο προκάτοχός μου σε αυτή τη θέση, αλλά με επιχειρήματα να διεκδικούμε, να πείθουμε και να πετυχαίνουμε στόχους. Σας ευχαριστώ.